Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Η συνηθισμένη ώρα για μας. Τι ώρα είναι? Δύο και ένα λεπτό. Εντάξει. Έλα, καλά είμαστε. Δύο η ώρα. Λοιπόν, μια γρήγορη εκπομπή, γιατί είμαι πολύ κουρασμένος, είχα πολλή δουλειά. Έχουν φύγει και κάποια χάπια ιωδίου για κάποιους από εσάς. Έχουν φύγει, αύριο θα φύγουν τα πιο πολλά, γιατί ξαναπαρέλαβα μερικά. Οπότε θα καλυφθείτε οι περισσότεροι. Θα καλυφθούν οι περισσότεροι. Για νέες παραγγελίες χαπιών ιωδίου, επειδή εγώ συνέχεια παραγγέλνω, στείλτε μου email. Και όχι τόσο πολύ στο Viber και στο WhatsApp και σε αυτά που σας έχω δώσει, γιατί είμαι πολύ ζαλισμένος αυτές τις μέρες και με τη συγγραφή του βιβλίου. Γράφω κατάπαυστα, γιατί πρέπει να προλάβω, πρέπει να προλάβω τις εξελίξεις και δεν ξέρω αν θα τις προλάβω κιόλας. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Δεν ξέρω αν θα τις προλάβω. Λοιπόν, τα διεθνή πρακτορία λένε ότι η Κίνα και η Ρωσία αγόρασαν περίπου 400 μετρικούς τόνους χρυσού μέσα σε ένα μήνα. Δηλαδή, καλησπέρα στους φοιτητές στη Μυτιλίνη, Εύβοια, Στοκχόλμη, τι λένε παιδιά, Περαία, Βαρκελόνη. Με αφήνετε έκπληκτος με τις περιοχές. Λοιπόν, 400 μετρικούς τόνους χρυσό, ποσότητα λέει που κανονικά θα την αγόραζαν μέσα σε ένα έτος. Τα ξένα άρθρα του ξένου τύπου, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν γράφουν τέτοια πράγματα, λένε ότι αυτές οι ογκώδεις αγορές θα γινόταν μόνο σε περίπτωση που ξέραν ότι την άλλη μέρα θα εμφανιστούν τα ζόμπι. Άρα Ρωσία και Κίνα μάλλον ξέρουν ότι θα έχουμε ζόμπι όπου να είναι. Λονδίνο, Βισκαϊκό κόλπο, Πατήσια. Λοιπόν, δυσκολεύουν κάθε μέρα που περνάνε τα πράγματα στην Κίνα με την Ταϊβάν. Λάρνακα, Λεμεσό, πιο πάνω. Δυνατή η Κύπρος. Στην Κίνα με την Ταϊβάν δυσκολεύουν κάθε μέρα που περνάνε τα πράγματα όλο και περισσότερο. Άλλη μια πληγή που σιγά σιγά ανοίγει και εκεί. Παγκόσμια πληγή. Σήμερα είχαμε και ένα άλλο μεγάλο ιστορικό γεγονός. Τη μεγαλύτερη μαζική απόλυση υπαλλήλων στην Αμερική. Με ένα email, με μία απόλυση, ο Mark Zuckerberg, ο γνωστός μας Mark, απόλυσε 11.000 υπαλλήλους, γιατί τα πράγματα με το Meta δεν του πηγαίνουν έτσι όπως τα περίμενε. Πήρε την ευθύνη αυτός, αλλά μέσα σε μία μέρα, με ένα email, με μία ανακοίνωση, απέλυσε 11.000 συγγνώμη, υπαλλήλους. 11.11 του είναι σήμερα, γιατί 11.000 ήταν για αυτή, αλλά ήταν χτες. '11-11-22 σήμερα. Ωραία ημερομηνία. 11-11-22.
Και πάμε τώρα στο Zoom, για να μην το παρατραβήξουμε. Είχανε βιντεοκλήση που λέμε, από εκεί είναι και η φωτογραφία του θέματος της σημερινής εκπομπής, Μακρόν Πούτιν. Κάποια στιγμή ο Μακρόν πάγωσε. Ο Μακρόν πάγωσε διότι ο Βλαδίμηρος του θύμισε πως οι βόμβες σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι δεν έπληξαν την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, αλλά δύο μικρές πόλεις. Και του είπε ο Πούτιν ότι δεν ξέρεις, δεν χρειάζεται να πλήξεις μεγάλες πόλεις με πυρηνικά για να πάρεις την νίκη. Μπορείς και με μικρές. Και από εκείνη την ώρα πήρανε φωτιά τα πάντα μέσα στο γραφείο του Μακρόν. Σας έχω πει εδώ και μέρες, σημειώστε αυτό που σας λέω. Θα το κάνουν να φανεί σαν ατύχημα, όπως κάνουν οι μαφιόζοι, ξέρετε. Διώχνει, λένε πολλοί ότι όταν, επειδή σας είπα χτες, ότι είναι στο δόγμα του Λένιν, και φυσικά δεν υπήρχαν πυρηνικά όταν ήταν ο Λένιν, αλλά το δόγμα, το αμυντικό δόγμα της, συνολικά το αμυντικό δόγμα της τότε Σοβιετικής Ένωσης, τότε ήτανε, στηρίζεται πάνω στο δόγμα του Λένιν. Αν θυμάμαι, δεν ξέρω αν χρησιμοποίησα τη λέξη πυρηνικά, πάντως το αμυντικό δόγμα του Λένιν είναι αυτό. Ρε Λευτέρη τώρα, ο Λευτέρης από τη Βέρα Κρούζ στο Μεξικό μας λέει ότι κάνει πολύ ζέστη εκεί. Θέλω να κλάψω, θέλω να ζηλέψω. Να είσαι καλά πάντως, Λευτέρη. Από το γυμνό Ευβίας, Αμάρινθο, Ερέτρια, του Αγίου Αναργύρου, ερχομενό Βιωτίας, Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, Νεάπολη, Θεσσαλονίκη, Λάρνακα, είπαμε. Ωραία. Από την αρχή που λένε ότι υπάρχει μια υποχώρηση στη Χερσόνα, τους λέω όλους προσέξτε, γιατί η Ρωσία ακολουθάει τα δόγματα, τα αμυντικά δόγματα της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι στην κουλτούρα των ρωσικών πολέμων οι υποχωρήσεις για να μετράνε δυνάμεις και να φέρουν τις δυνάμεις των αντιπάλων σε δύσκολη θέση. Έχω την αίσθηση πως αν η Ρωσία ήθελε να πάρει την Ουκρανία μέσα σε 15 μέρες θα την είχε πάρει. Απλά δεν θέλει. Δεν καταλαβαίνω τι γράφεις, Τζίτζι. Ναι, γιατί είναι δύσκολο να ρίξει πυρηνικά, δηλαδή, τι είναι. Τόσες φορές έχουν πέσει. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα, το ακατανόητο. Έχουν πέσει ήδη δύο βόμβες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι και έχουν γίνει και πάρα πολλές πυρηνικές δοκιμές.
Ο Ζελένσκι τώρα φαίνεται να ορίεται και να φωνάζει ότι πρέπει να προσέχουμε, δεν μας κάνει κανένα δώρο η Ρωσία, λέγοντας, μιλώντας για την αποχώρηση των Ρώσων από τη Χερσόνα. Το βλέπει αυτό ο Ζελένσκι, ίσως επειδή είναι πιο κοντά στη ρωσική κουλτούρα. Εδώ στην ελληνική τηλεόραση έτυχε σήμερα να είμαι σε ένα σπίτι και να βλέπουν ΕΤΕΝΑ. Και άκουσα τον σχολιαστή εκεί στο Δελτίο Ειδήσεων να λέει ότι υπολόγιζαν, λέει, οι Ρώσοι να κρατήσει η επιχείρηση στην Ουκρανία 10 με 15 μέρες. Και ήθελα να πω από μέσα μου, πόσο μαλάκας μπορεί να είναι αυτός. Πόσο μαλάκας μπορεί να είναι, ρε φίλε, όταν βγαίνει στη δημόσια κρατική τηλεόραση και λες τέτοιες παπαριές. Δεν ξέρω το όνομά του, δεν το είδα. Ήμασταν σε ένα φιλικό σπίτι και τρώγαμε. Είχαμε μια κουβέντα και άκουσα αυτό με την άκρη του αυτιού μου. Και λέω, τι καραγκιοζηλίκια λένε στον κόσμο. Εγώ πρώτα απ' όλα είχα πει ότι αυτός ο πόλεμος από τη στιγμή που άρχισε να κρατήσει πάρα πολλά χρόνια. Και όλες οι ρωσικές κινήσεις που γινόταν από την αρχή φαινόταν, εκτός αν είσαι τυφλός ή αδαείς, ότι θα κρατήσει πάρα πολλά χρόνια. Πήγαιναν σιγά σιγά και εξακολουθούν να πηγαίνουν σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Έχουν τους λόγους τους. Αν δεν έχουν τους λόγους τους, διαβάστε λίγο ιστορία. Ίσως σας ανοίξει τα μάτια για να καταλάβετε το πώς πολεμάνε όλοι οι υπόλοιποι. Οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί, οι Φιλανδοί, οι Γερμανοί, οι Αμερικανοί. Ξεδιαλύνετε τα λίγο στο μυαλό σας και θα καταλάβετε ότι επιβεβαιωμένα πλέον ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ξεκινήσει. Ο Ζελένσκι λοιπόν, ενώ στην αρχή αυτός ο ίδιος, τα στρατεύματά του δηλαδή, όχι ο ίδιος, χτυπούσε το φράγμα, το υδροηλεκτρικό φράγμα στην περιοχή της Χερσόνας, τώρα θα σας πω πως το λένε, το Νόβα το θυμάμαι, το Κακάκοβα, κάπως έτσι, Κακάκοβα, Νόβα Κακάκοβα, κάπως έτσι, Κακάκοβκα, συγχωρέστε με, δεν ξέρω ρώσικα, Νόβα Κακάκοβα πάντως, κάπως έτσι. Ενώ ο ίδιος χτυπούσε το Νόβα Κακάκοβκα, αυτό το υδροηλεκτρικό φράγμα, γιατί έλεγε ότι επάνω είχε ένα δρόμο ο οποίος τον χρησιμοποιούσαν οι Ρώσοι για ανεφοδιασμό. Και έτσι χτύπαγε ο ίδιος, ο Ζελένσκι, αυτό το φράγμα, για να καταστρέψει, λέει, τον δρόμο και όχι το φράγμα. Τώρα βγαίνει ο Ζελένσκι και λέει ότι οι Ρώσοι έχουν ναρκοθετήσει το φράγμα. Ναι, ο Δνήπυρος ποταμός είναι, έχεις δίκιο. Οι Ρώσοι έχουν ναρκοθετήσει το φράγμα, οπότε λέει με την υποχώρησή τους θα το ανατινάξουν, να πλημμυρίσει η περιοχή και προφανώς να πλημμυρίσουν τα στρατεύματα των Ουκρανών που θα πάνε να καταλάβουν την περιοχή. Αλλά θα προκαλέσει και μια μεγάλη πυρηνική καταστροφή. Γιατί από αυτά τα νερά του Δνήπερο ποταμού ψύχεται το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια. Σας είπα και χτες ότι θα βρουν μια πολύ ωραία δικαιολογία
και ο ένας θα ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Οι Ουκρανοί θα λένε έριξαν βόμβα οι Ρώσοι, οι Ρώσοι θα λένε οι Ουκρανοί το κάνανε για προβοκάτσια. Αυτό εδώ τώρα με το εργοστάσιο ταιριάζει λουκούμι, λουκουμάκι. Είναι το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη. 5 ή 6 πυρηνικούς αντιδραστήρες έχει. Οι Ρώσοι θα λένε οι Ουκρανοί το βομβάρδιζαν, άρα αυτοί το δημιούργησαν το πρόβλημα. Οι Ουκρανοί θα λένε οι Ρώσοι το είχανε, το ανατείναξαν, το είχαν αρκοθετήσει πριν φύγουνε, και άντε να βγάλεις άκρη. Το τσάφ όμως στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια μπορεί να γίνει. Άρα τι περιμένουν κατ' εμέ οι Ρώσοι? Τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Εάν διαβάσετε το πώς λειτουργεί όλη η ιστορία των πυρηνικών εκρήξεων, θα δείτε ότι οι καιρικές συνθήκες παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Το είπα και χτες. Περιμένουν να έρθει η ώρα που θα φυσήξουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι. Οπότε όλο το ραδιενεργό σύννεφο να φύγει προς το Κίεβο και την Ευρώπη. Και όχι βόρειο-ανατολική, για να φύγει προς τη Μαύρη Θάλασσα και την υπόλοιπη Ρωσία. Τώρα άμα φυρίξουν βοριάδες καθαροί και έρθει προς τα κάτω, κάντε το σταυρό σας, γιατί ό,τι πάθαμε με την Ουκρανία θα πάθουμε και τώρα. Και όσοι θα έχουν χάπια ιωδίου, εντάξει, μπορεί να την περάσουν λίγο καλύτερα. Αλλά επειδή η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλουν να εισαχθούν χάπια ιωδίου στην Ελλάδα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ρωτάω και δεν με ενδιαφέρει, φροντίζει οι Έλληνες να είναι εκτεθειμένοι. Την ώρα που σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Αμερική τα χάπια ιωδίου έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πουθενά. Μπείτε, βρείτε από το Amazon, από το, ξέρω και εγώ, από το Alibaba, από όπου θέλετε, ψάξτε να βρείτε, δεν θα βρείτε πουθενά. Σας είπα και χτες ότι δεν θα είναι ένα πυρηνικό πλήγμα όπως το περιμένουμε. Δηλαδή δεν θα είναι ένας πύραυλος που θα σηκωθεί από κάπου και θα πάει κάπου να χτυπήσει. Θα είναι ένα πυρηνικό πλήγμα που θα χρειαστεί καιρό. Τι έγινε ρε παιδιά? Ούτε τάγκ να πέναγε κάποιο το σπίτι μου. Ένα πυρηνικό πλήγμα που θα χρειαστεί καιρό, τάχα μου καιρό, για να διαλευκανθεί. Αλλά η περιοχή της Ζαπορίζια θα είναι κρανίου τόπος, ώστε να μην μπορεί από εκεί και πέρα να ενοχλήσει κανένας την Κρυμαία. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο στρατηγικής των Ρώσων. Και κάτι ακόμα, το οποίο συζήταγα σήμερα σε αυτό το σπίτι που ήμασταν. Δίμηνο... Κουτσά στραβά δίμηνο. Μπορεί και λίγο λιγότερο, έτσι, για να έχουμε ένα happening μέσα στις γιορτές. Σήμερα στο σπίτι που ήμουνα ήταν κάποιοι Αμερικανοί πολίτες, Έλληνες, αλλά Έλληνο-Αμερικάνοι που λέμε, και μου λέγανε τα πυρηνικά της Ρωσία, της Αμερικής και αυτά και το ένα και το άλλο. Όντως έχει προηγμένη τεχνολογία στα πυρηνικά η Αμερική, αλλά
Επίσης, μεγάλη εμπειρία και πολλές πυρηνικές δοκιμές έχει κάνει και η Ρωσία. Το θέμα μου δεν είναι αν θα νικήσουν οι Αμερικάνοι ή οι Ρώσοι. Το θέμα μου είναι ότι θα γεμίσει ο κόσμος από αυτό το διαολό πράγμα και θα έχουμε άλλα μεγάλα προβλήματα στο μέλλον. Επίσης, θύμισα στους φίλους μου, τους Αμερικάνους, ότι η Αμερική έχει ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα. Ποιο είναι αυτό? Τους το θύμισα γιατί πολλές φορές μερικά πράγματα τα ξεχνάμε. Τους είπα ότι η Αμερική έχει μια τεράστια έκταση που ονομάζεται Yellowstone. Μια μικρή κεφαλή, μια 5 κιλοτών. Δεν σας λέω πιο μεγάλη. Εάν πέσει και φτάσει μέσα στο Yellowstone, ξέρετε τι μπορεί να προκαλέσει σε ολόκληρη την Ήπειρο αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη? Οι Ρώσοι, αν είναι να τα παίξουν όλα για όλα κάποια στιγμή, πέρα από τις στρατιωτικές βάσεις των Αμερικανών που πραγματικά φυλάσσονται πάρα πολύ καλά ακόμα και από διεπιρωτικούς πυράβλους, έχουν ένα πλεονέκτημα να έχουν απέναντί τους ένα Yellowstone, το οποίο είναι μια ανοιχτή πυρηνική βόμβα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκαλέσουν την έκρηξή της. Φίλες και φίλοι, δεν βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται καλά. Δυστυχώς, Δαμιανέ, πρέπει να τρομάξουμε για να είμαστε υποψιασμένοι. Διότι εδώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης άλλα μας λένε και άλλα συμβαίνουν. Να τι και από την Αλάσκα, η Εσκιμό, η Σα, Ζέρβα, Βάσο. Πιστεύω ότι εκεί που είσαι δεν έχει Εσκιμός, είναι πιο πάνω. Η Αλάσκα είναι από... Καλημέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να μην πλατιάζω. Προσπαθήστε να φέρετε τους γύρω σας στον δρόμο του Θεού. Γιατί εκείνη την ώρα μόνο εκείνος μπορεί να μας δώσει το φως, τη δύναμη, τη διάβγεια για να μπορέσουμε να σωθούμε και να πάμε μπροστά. Καλή σας νύχτα και μην ξεχνάτε ότι στο τέλος θα νικήσει το καλό. Θέλουν, δεν θέλουν κάποιοι. Γεννηθεί το θέλημά του.